Και νωρίτερα επεισόδιο, πολύ σοβαρό επεισόδιο, πάμε στο Γιάννη Μύτη, με δούλε εμπορικό, με δεκάδες μετανάστες που ανοιχτά της Λέσβου εμβόλησε σκάφος του λιμενικού Γιάννη και τελικά βυθίστηκε. Ευτυχώς σώθηκαν οι άνθρωποι. Δεν έχουν τέλος οι αδίστακτες πρακτικές των δουλεμπόρων, Νίκο, στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά στη Λέσβο, λίγο έξω από το Μόλυβο, δουλεμπορικό σκάφος, ταχύπλο με 27 μετανάστες και έναν δουλέμπορο χειριστή. Προσπαθούσε να προσεγγίσει τις ακτές της Λέσβο. Έγινε αμέσως αντιληπτό από τους άντρες του λιμενικού σώματος, προσέγγισαν το ταχύπλο, ζήτησαν με ηχητικά σήματα να σταματήσει την πορεία του. Ωστόσο, δεν υπάκουσε ο χειριστής και όχι μάλιστα δεν υπάκουσε, έστρεψε την πλώρη του σκάφους προς το λιμενικό περιπολικό για να το εμβολήσει. Μάλιστα, η σύγκρουση δεν απεφεύθη, ήταν σφοδρή. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 27 άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα. Βυθίστηκε τελικά το δουλεμπορικό. Ακριβώς, είχε πολύ σοβαρή ζημιά μπροστά στο σκάφος του. Στο και ευτυχώς το λιμενικό έσωσε και τους 27 μετανάστες, αλλά υπήρξε ζήτημα με το δουλέμπορο. Ο δουλέμπορος προσπάθησε να διαφύγει, Νίκο, κολυμπώντας. Μάλιστα, είχε εμφανή τα τραύματα πάνω του από την σύγκρουση. Τελικά οι λιμενικοί κατάφεραν, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν πρώτα στο νοσοκομείο, μάλιστα, λόγω του ότι ήταν τραυματισμένος, ενώ 27 μετανάστες οδηγήθηκαν στη δομή στο Καράτεπε. Αγριεύουν πάντως τα πράγματα. Συνεχώς γίνονται και πιο σοβαρά τα επεισόδια με τους δουλεμπόρους, που η πρακτική τους γίνεται όλο και πιο βίαιη. Να σε ευχαριστήσουμε.